του κινηματογράφου Ορφέας. Και εύχομαι να αναπτυχθεί και να κρατήσει για 500 χρόνια. Να είστε δυνατοί και να πάνε όλα καλά. Παιδιά, δυνατοί να είστε, με διάθεση, όρεξη και πάνω απ' όλα πίστη. Θέλει κάποιος από εσάς να πει δύο λόγια. Θέλω να σας πω ότι το έχω ξαναπεί, το ευχαριστώ δεν μπαίνει. Οι νέοι άνθρωποι πρέπει να διεκδικούν, να απαιτούν. Να διεκδικούν και να απαιτούν το σεβασμό, την αξιοπρέπεια και μια θέση κάτω από τον ήλιο. Και να το κατακτούν χωρίς να λένε ευχαριστώ. Λοιπόν, είμαστε κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση Ορφέας και κατά τους θερινούς μήνες λειτουργήσαμε το θερινό κινηματογράφο μετά από πολλές γραφειοκρατικές δυσκολίες και πολλά προβλήματα που είχαμε να ξεπεράσουμε. Κάναμε κάποιες βασικές συντηρήσεις στον χώρο θερινού κινηματογράφου και από τις 6 Ιουλίου για 2,5 μήνες λειτουργήσαμε θερινό. Είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι από τη λειτουργία της επιχείρησης και είδαμε ότι αυτή η επιχείρηση είναι βιώσιμη και μπορεί να καταστεί και κερδοφόρος. Αυτή τη στιγμή περνάμε στην προετοιμασία για τη λειτουργία του χειμερινού κινηματογράφου, όπου εξυγχρονίζοντας τα τεχνολογικά μέσα προβολής ταινιών,
θα βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας προς τους πολίτες κατά πολύ. Και συγκεκριμένα, ψηφιοποιώντας τα μέσα, θα έχουμε τη δυνατότητα προβολής ψηφιακών ταινιών και τρισδιάστατων ταινιών με τη χρήση ειδικών γυαλιών από τους θεατές και ο ήχος που θα προσφέρει στον κινηματογράφο θα είναι νέας τεχνολογίας Dolby Surround. Αυτά τα πετυχαίνουμε, όπως είπε και ο Δήμαρχος, με τα χρήματα της επιχορήγησης από το Δήμο. Τα πήραμε. Τα πήραμε. Να το πεις. Ναι, ναι. Χθες εκταμιεύτηκαν τα χρήματα και... Χθες μετά την έγκριση του κυρίου Επιτρόπου και της Αποκεντρωμένης, εκταμιεύτηκαν από τον Δήμο, μετά και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά και τις αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής που έχει ορίσει διαδικασίες, 70.000 ευρώ που πήγαν στα ταμεία της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Ορφέα. Σχεδιάζουμε μέσα σε ένα μήνα να ανοίξουμε τον κινηματογράφο, τον χειμερινό κινηματογράφο, κάνοντας κάποιες βασικές συντηρήσεις στο κτίριο και περιμένοντας να εγκατασταθεί αυτός ο νέος εξοπλισμός. Όπως προείπα, η βελτίωση των υπηρεσιών θα είναι πολύ μεγάλη και πλέον το προϊόν μας θα είναι εφάμιλο με αυτό των μεγάλων κινηματογράφων στα αστικά κέντρα. Αυτές οι τεχνολογίες μας δίνουν τη δυνατότητα να προβάλλουμε με οποιοδήποτε υλικό μπορεί να υπάρξει, σύγχρονο υλικό τελευταίας τεχνολογίας και αυτό θα μας δώσει και τη δυνατότητα για την βασική μας καινοτομία το καλοκαίρι να λειτουργήσουμε τον χειμερινό κινηματογράφο ως κέντρο τουριστικής, ως κέντρο ενημέρωσης και πληροφόρησης των επισκεπτών μας, χρησιμοποιώντας αυτά τα νέα μέσα. Η οποία είναι πολύ σημαντική δράση, διότι θα προβάλλουμε την ιστορία του τόπου, την ταυτότητα του τόπου, τα τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες. Όπως επίσης, όπως πρέπει και ο Δήμαρχος, και στον θερινό κινηματογράφο να κάνουμε νέες καινοτόμες δράσεις, χρησιμοποιώντας τον χρόνο όπου δεν προβάλλουμε ταινίες. Αυτό που θέλω να πω είναι να καλέσω τον κόσμο φυσικό να έρθει στον χειμερινό κινηματογράφο και να δει από κοντά αυτές τις νέες τεχνολογίες και τις νέες υπηρεσίες που θα του προσφέρουν. Η τιμή εισιτηρίου θα αναπροσαρμοστεί? Η τιμή εισιτηρίου δεν πρόκειται να αυξηθεί και για κάποιες συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες θα είναι και χαμηλότερη. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις. Γεια σας από τον Ιπποκρατικό Κήπο. Θέλω εγώ να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Για μας είναι περισσότερο ευθύνη και όχι χαρά, μπορώ να το πω, που μας παραχωρείται η χρήση και όχι η ιδιοκτησία του οικοπαίδου. Το οικόπεδο ανήκει στο Δήμο και στους πολίτες. Αυτό δεν το ξεχνάμε και γι' αυτό η ευθύνη μας είναι μεγάλη και η ικανοποίησή μας θα έρθει όταν αυτό το οικόπεδο αποδώσει στην ίδια την κοινωνία της Κόπη. Οι δράσεις μας στοχεύουν σε αυτό το στόχο, σε αυτή τη δράση. Έχουμε δύο τομείς που θα δραστηριοποιηθούμε υλοποιώντας τις δεσμεύσεις του επιχειρηματικού μας σχεδίου. Η πρώτη είναι, όπως είπε ο Δήμαρχος, η καλλιέργεια των υποκρατικών ποτάνων και για πρώτη φορά η τυποποίησή τους και η διάθεσή τους στην αγορά με σύγχρονο τρόπο, όπως αρμόζει στο νησί μας και στο όνομα το βαρύ φορτίου που έχουμε του κράτη. Ο άλλος στόχος είναι το κτήμα αυτό να αξιοποιηθεί ως βοτανικός ερευνητικός κήπος, όπου θα φιλοξενήσει ντόπιες καλλιέργειες, παλές ποικιλίες φυτών σε συνεργασία με ελληνικές τράπεζες πόρων, είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Τα φυτά, η απόδοση των φυτών, η μελέτη τους, όλα τα δεδομένα θα δοθούν για αξιοποίηση στους κόσμους αγρότες, σε όποιον τα θελήσει ελεύθερα. Επίσης, οι πρόσημες καλλιέργειες που θα δώσουν αυτά τα φυτά θα δοθούν σε κοινοφελή ιδρύματα. Είναι ένα πρώτο βήμα, μια πρώτη δέσμευση που θέλουμε να υποσχεθούμε και από εδώ.
Θεωρούμε ότι η δημιουργία ενός κήπου, όσο απαιτητική, δύσκολη και χρονοβόρα και αν είναι, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε να κάνουμε με γη, σε αυτό υστερούμε σε σχέση με τις άλλες ομάδες, μας δίνει και μια άλλη προοπτική για το νησί μας. Μπορεί να φιλοξενήσει πλέον, ερευνητικές ομάδες, πανεπιστήμια, στόχος είναι να ενταχθούμε στο δίκτυο βοτανόκηπων της Ελλάδας και της Ευρώπης. Μιλάμε για μια πολύ σύγχρονη προώθηση και αντιμετώπιση πρωτογενούς τομέα και πολλά καλά θεωρούμε ότι θα βγουν από αυτή τη δραστηριότητα. Αυτά για τώρα. Δεν ξέρω αν θέλουν να ρωτήσετε κάτι. Ευχαριστώ. Παιδιά, σας ευχαριστώ. Για εμάς όλους είναι μια σημαντική μέρα, όπως και πολλές άλλες, γιατί συνεχώς κάνουμε βήματα και κατακτούμε στόχους. Και θα έλεγα ότι το ευχαριστώ βγαίνει από τους μεγάλους ανθρώπους, στα νέα παιδιά που πιστεύουν, που πίστεψαν και που θα συνεχίσουν οι περισσότεροι από αυτούς να πιστεύουν, γιατί η ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από τον Οκτώβριο και μετά θα είναι ιδιαίτερα σοβαρή και μεγάλη. Τουλάχιστον άλλες 20 επιχειρηματικές δραστηριότητες στοχεύει η αστική πλέον μη κερδοσκοπική εταιρεία Κώστας Πις να προωθήσει, εκπαιδεύοντας τους νέους ανθρώπους που επιθυμούν να συμμετάσχουν και ο Δήμος να στηρίξει και να βοηθήσει.